Τώρα, με ελληνική θάλασσα αλλά και ήλιο, γέμισε σήμερα το λογότυπο της Google. Δημιουργός του σχεδίου, ένας 10χρονος μαθητής, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος ανάμεσα σε 8.000 συμμετοχές. Το σχέδιό του, λοιπόν, θα φιγουράρει για 24 ώρες στην ελληνική σελίδα του Google και υπολογίζεται ότι συνολικά θα το δουν πάνω από 20 εκατομμύρια επισκέπτες. Και ο νικητής είναι ο Αστέριος. Στιγμήν ο μικρός Αστέριος τα έχασε. Δεν περίμενε ότι η ζωγραφιά του θα ερχόταν πρώτη ανάμεσα σε 8.000 ζωγραφιές. Ότι η μεγάλη του αγάπη για την Ελλάδα θα αποσπούσε το πιο ζεστό χειροκρότημα και το σχέδιό του θα το έβλεπαν 20 εκατομμύρια άνθρωποι στο διαδίκτυο. Παίρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πώς αρέσει. Με φόντο το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, ο Αστέριος ζωγράφισε το καΐκι του παππού του να ψαρεύει μεσοπέλαγα. Ο ήλιος τεράστιος, χρυσός και γαλανόλευκη ψηλά, πιο ψηλά και από τον ήλιο, με το σταυρό να κυματίζει περήφανα. Είναι η εικόνα της Ελλάδας μέσα από τα αθώα παιδικά ματάκια του. Πρώτα απ' όλα σκέφτηκα το σύμβολο της Ελλάδας στην ελληνική σημαία. Μετά σκέφτηκα τη θάλασσα που έχουμε στα παράλια. Ο μικρός Αστέριος από το λιτόχωρο μαθητής του Δημοτικού έβαλε πινελιές, όπως είπε, μέσα από την καρδιά του, όπως ακριβώς ένιωθε, μακριά από την οικονομική κρίση και τα προβλήματά της που χτυπά όλες τις οικογένειες στην πατρίδα μας. Και με τη ζωγραφιά του γνώρισε σε όλους και τους φίλους του, τους γλάρους, που τους ξέρει με τα ονόματά τους. Είχα σκεφτεί τη βάρκα του παππού μου που πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι για ψάρεμα, τους δύο γλάρους, τον Πέτρο και τον Κοκκινολέμη, που έρχονται και τους δίνουμε μερικά ψάρια. Ο πιτσιρικάς με τα ξανθά μαλλιά και το αθώο βλέμμα πήρε μέρος στο διαγωνισμό Google for Doodle, που κάλεσε τους μαθητές ελληνικών σχολείων να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους και να επανασχεδιάσουν το λογότυπο της εταιρείας. Τον ήλιο, γιατί έχουμε τις περισσότερες μέρες στην Ελλάδα ήλιο. Στο διαγωνισμό της Google συμμετείχαν πάνω από 8.000 παιδιά από 2.200 σχολεία όλης της χώρας. Έχω κάνει ένα Στεφανί Ελιάς, ένα Τσολιά, ένα Κίωνα και ένα Δελφίνι. Έχω σχεδιάσει μια ταβέρνα, η οποία κάθεται ένας άντρας και μια γυναίκα. Από το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το σχέδιο του Αστέριου με τα έντονα χρώματα κοσμεί την κεντρική σελίδα της Google GR. Όποιος δηλαδή μπει στη συγκεκριμένη σελίδα, από όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται, θα δει την Ελλάδα του Αστέριου. Αφήσαμε τον κόσμο να ψηφίσει online και να διαλέξει τα 4 επικρατέστερα. Τα παιδιά έχουν απεριόριστη φαντασία, πολύ μεγάλο ταλέντο και είναι πολύ αισιόδοξο όλο αυτό σε αυτή την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή πάσχει. Όλα τα παιδιά που πήραν μέρος προσπάθησαν στις ζωγραφιές τους να χρησιμοποιήσουν κάθε στοιχείο από την Ελλάδα. Τον αρχαίο πολιτισμό της, την παράδοση, αλλά και τις παραλίες δίπλα στο κύμα. Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα με Θεσσαλονίκη και να συνομιλήσουμε με τον μεγάλο νικητή του διαγωνισμού της Google, τον μικρό Αστέριο. Καλησπέρα, Αστέρια. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, καταρχήν πες μου πού πας για ψάρεμα με τον παππού και πιάνεις τόσα ψάρια που ταΐζεται και τους γλάρους, γιατί εγώ δεν πιάνω τίποτα και θέλω να πεις κανένα καλό μέρος. Δεν πάω κάπου ιδιαίτερα, στο λιμάνι και από εκεί πάμε εμείς. Τους γλάρους πού τους, ποιος τους βάφτισε καταρχήν? Ο παππούς μου. Ο παππούς? Ναι. Τώρα, εσύ κέρδισες ένα διαγωνισμό, στον οποίο πώς πήρες μέρος, ποιος έβαλε την ιδέα? Η μητέρα μου. Η μητέρα σου το είδε κάπου και σου είπε, έλα να ζωγραφίσουμε κάτι για την Ελλάδα, να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό? Ναι. Και είναι η μπλούζα που φοράς αυτό το οποίο ζωγράφισες, έτσι? Ναι. Λοιπόν, για κοίτα την μπλούζα και περιέγραψε μου τώρα τι έχεις ακριβώς ζωγραφίσει. Έχω ζωγραφίσει πρώτα απ' όλα την ελληνική σημαία. Μετά ζωγράφισα τη θάλασσα, τη βάρκα του παππού μου, τους δύο γλάρους, τον Πέτρο και τον Κοκκινολέμη. Αυτό το ζωγράφισες σε ένα πίνακα, Αστέρια, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, τον έχεις εκεί κοντά σου. Ναι. Για να μας τον δείξεις. Μάλιστα. Με αυτή τη ζωγραφιά, λοιπόν, την πολύ όμορφη, που νομίζω ότι πραγματικά είναι η Ελλάδα, έτσι όπως την έχουμε όλοι στο μυαλό μας,
ήλιος, θάλασσα, σημαία και φύση βεβαίως, κατέβασε το να σε βλέπω τώρα, είναι η ουσία της Ελλάδας. Να. Κατέβασε το, Αστέρια, κατέβασε το. Πες μου τώρα, σε παρακαλώ πολύ, τι είναι για σένα αυτό το οποίο είναι το πιο όμορφο στην Ελλάδα, αυτό το οποίο αν σου έλεγε ένας φίλος σου, πες μας βρε Αστέρια, τι αγαπάς πιο πολύ από όλα, τι θα έλεγες? Αγαπάω πιο πολύ την οικογένειά μου και τη θάλασσα. Και τη θάλασσα, γιατί τη θάλασσα? Γιατί είναι πολύ καθαρή, όταν μπαίνει σε δροσίζει. Σε δροσίζει. Τώρα, εσύ περίμενες να κερδίσεις, γιατί σε είδα λίγο την ώρα που ανακοινώθηκε ο νικητής, ότι σάστησες λίγο, δεν το περίμενες. Είχες δει καμιά καλύτερη ζωγραφιά δίπλα σου? Ναι, από το Λύκειο. Από το Λύκειο, τα Λυκειόπαιδα είχαν